Σήμερα έχει πάλι horror. Πάει χάλα στο κανάλι. Επίσης το παιχνίδι δεν έχω ιδέα αν είναι καλό ή κακό horror. Από κάποιες εικόνες που είδα μου έκανε λίγο εντύπωση, οπότε θα πάμε να παίξουμε σήμερα. Το παιχνίδι λέγεται Inner Voices, το μόνο που ξέρω είναι αυτό, ότι λέγεται εσωτερικές φωνές, θα απαντήσουμε New Game. Μπορεί να είναι idea. Preloading. Φέρε το preloading. Horror mode. Τι είναι το horror mode? Horror παίζουμε, ξέρω εγώ, βάλε και horror mode. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν πατήσει με τα χέρια τους, έχουν έρθει εδώ. What is this place? Μάλλον μόλις ξυπνήσαμε. Και λέμε, όπ, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Πάμε εδώ. Σπάει κάπως αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πέρα από το να περπατάμε σε αυτό το χώρο, αναρωτιέμαι. Α! Και τώρα που πήρα ένα βαρύλι, ας πούμε, τι είμαι, σοφότερος. Και το κάνω. Α, το βαρύλι το παίρνω για να. Ωραία, βγήκα. Κόλλησε. Πού να περάσω από εδώ με το βαρέλι? Άστο κάτω. Ωραία, μπορώ να το σπάσω αυτό? Φαίνεται ότι σπάει παιχνίδι. Αυτά γιατί πετάνε. Και πού το βάζω το βαρέλι? Όχι, δεν θα μην μου απαντήσετε με το προφανές. Ωραία, βάζω το βαρέλι εδώ. Ανεβαίνω πάνω στο βαρέλι. Δεν μπορώ να πάω από εδώ. Α, ανέβηκε. Τώρα το πιασε και ανέβηκε. Πριν δεν ήθελε. Μπορώ να περάσω από εδώ κάπως. Α, σκύβει. Πέρασα. Όλα καλά. Το παιχνίδι ακριβώς τι είναι, ας πούμε? Πηγαίνεις βόλτα σε τρομακτικά μέρη, αυτό είναι? Τι, κάτι έγραψε αυτός? Αυτό είναι το μυαλό μας. Ωραίο μυαλό, έχουμε και καναπέδες, πράγματα. Τι έχουμε γράψει? Where am I? Everything is so strange. How did I get here? I will look around. Maybe I'll find some answers. Or at least an exit. Ωραία, φεύγουμε το tab. Ξυπνάς εδώ και λες, α, τα πράγματα φαίνονται λίγο περίεργα. Ναι, όταν πετάνε στον αέρα τα πράγματα φαίνονται περίεργα. Χαίρο πολύ. Πού πάω? Πιάστηκα. Κόλλησα, δεν κόλλησα, όλα καλά. Πού πάω? Πού να. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το παιχνίδι. Ωραία, εδώ έχει φωτογραφίες. Δείχνουνε πράγματα. Αυτό γυρνάει καθώς προχωράω. Κάτσε, περίμενε, βαρέλι, κάτσε λίγο εδώ. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Εσύ τώρα, ας πούμε, είσαι σκάλα. Α, είσαι σκάλα που σχηματίστηκες. Εδώ τι έχουμε τελετή? Εσύ τι είσαι? Who are you? The question you should be asking is who are you? Ποιος είμαι εγώ? Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Ποιος είσαι εσύ? My name is. John μας λένε. John Blake. It's all right. It's John Blake. Your name is John Blake. Πολλά ξέρει αυτός για μας. Εγώ θα ανησυχώ από εδώ και πέρα, να ξέρετε. But where am I? In a place beyond time. Κάπου πέρα από το χρόνο, όπου οι ζωντανοί δεν επιτρέπονται. Κοίτα που πήγαμε να δεις. Είμαι νεκρός. Α, είμαι νεκρός. Πες το μου και εσύ λίγο πιο ήρεμα, βρε άνθρωπε. Άνθρωπε, τρόπος του λέγει. Α, θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε τη ζωή μας, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε. Μοιάζει να αναπέσει αυτό το χώρο. Τέλεια, πάμε. Έχει ok voice acting, αν εξαιρέσεις αυτό το πράγμα. Α, ωραία. Ή θα συνεργαστούμε και θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στη ζωή, ή θα μείνουμε εδώ για μια αιωνιότητα. Όχι. Okay. Δεν θέλω να βλέπω έπιπλα στον αέρα για μια αιωνιότητα. Ωραία, τι είναι αυτά? David Blake. Okay. Dominic Blake. Τι? What should I do? This room is a disarray. To get out, you need to restore. Α, πρέπει να κάνουμε restore την τάξη. Μετά θα αρχίσουμε. Καλά, αρχίζουμε από το δωμάτιο, μετά αρχίζουμε και από το παρελθόν μου. Τι άλλο θα μου ζητήσει, παιχνίδι? Δεν μπορείς απλά να κάνεις snap τα δάχτυλά σου. Ωραία, Dominica Blake. Τι πράγματα πρέπει να κάνω? Ωραία, καταρχάς, εδώ, έλα εδώ εσύ. Εδώ λείπει ένα ρολόι. Παπ, εδώ, καλά δεν είναι εδώ. Ορίστε, John Blake. Το κάναμε restored. Ο John Blake κουνιέται. Ζει. Εμείς είμαστε αυτός. Ναι, ο David είναι ο μπαμπάς του, η Dominica είναι η μητέρα του, υποθέτω. Τι άλλο τώρα κάνουμε? Α, έχει πόρτα. Ρε φίλε, it's locked. It's locked. Α, όλα και όλα μας λέει ο Τζον Μπλέικ. Πάτε να, it's locked. Όχι, δεν την ανοίγω. It's locked. It's locked. Το βλέπετε, όσο το πατάς εκνευρίζεται. Τέλος πάντων, τι άλλο θες να κάνουμε, restore το παιχνίδι? Ωραία, τα κάναμε τα ρολόγια. Τι άλλο θέλεις? Να φυσήξω, τι να κάνω? Έχει κάτι άλλο που χάνω? Μα μας έχει φάει, it's locked. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνω, τι να κάνω? Το κλειδί που είναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι κάπου εδώ πέρα, ας πούμε, και δεν το βλέπω, απλά αυτό συμβαίνει. Επίσης, καλή φάση θα ήταν να πιάνει και τον Τζόκερ, ας πούμε. Αλλά όχι. Τέλος πάντων, σταμάτησε να είναι locked η πόρτα. Ωραία, εδώ έχουμε φωτιές.
find your way through a peculiar maze consisting of your. Έχουμε και λαβύρινθο, μάλιστα. Ωραία, έχουμε λαβύρινθο, πρέπει να βρούμε αναμνήσεις και τα λοιπά. Εντάξει, έλα, μας τα πες. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Άσε με να κουνηθώ, σε παρακαλώ πολύ. Ωραία, περπάτα μέχρι να βρεις κάτι, λέει. Οικείο, ρε παιδί μου. Like this. Α, κάθε λοιπόν ανάμνηση μας δίνει ένα τέτοιο ρούν. Το κρατάμε. Ναι, πώς θα έχουμε αναμνήσεις, δεν ξέρουμε καν ποιοι είμαστε, με κοροϊδεύεις. Ωραία, για να ανοίξουμε αυτή την πόρτα, που είναι η έξοδος από το maze, πρέπει να βρούμε αυτά τα runes. Α, είναι επικίνδυνο, λέει, αυτό το μέρος. Α, δεν πρέπει να λέει να πιστέψουμε ό,τι δούμε ή ό,τι ακούσουμε. This is madness. Terrifying madness. Ναι, εντάξει, είπα για το voice acting, δεν είναι στα καλύτερά του. Terrifying madness με τέτοια χρειά δεν το λες. Ας να κουνηθώ παιχνίδι, τι συμβαίνει. Ωραία, το πήρα. Α, έκανα memory restore. Τι είναι αυτό. Πηγαίνει πίσω ο Τζον, μακριά. Φεύγει από αυτό το μέρος. Επιστρέφει πίσω στα παιδικά του χρόνια ή κάτι. Πού είμαστε. Μπορείς δεν έπαιρνα πέρα αυτό το ρουν. What was that? Ήτανε κάποιο ρολόι, δεν ξέρω τι ήταν. Α, αυτό γίνεται σκάλα καθώς πηγαίνω. Ε, αφού γίνεται σκάλα εδώ που φτάσαμε, θα ανέβουμε πάνω, παιδιά. Μας... Ο Τζον έγινε κομπρεσέρ. Περίμενε, Τζον, θα σε φτιάξω. Πάντα ήθελα να γίνω κομπρεσέρ. Είμαι ο Τζον. Choices. Choices have been made. Κάτσε λίγο. Choices have been made. Κάτσε, περίμενε. Μπορώ να βγω έξω. Ή choices have been made γενικότερα. Όχι, choices have been made. Νομίζω από εδώ ήρθα. Δεν ήρθα από εδώ. Όχι, choices have been made, παιδιά. Το πήραμε απόφαση, εδώ θα είμαστε τώρα. Είναι το σχολείο μας ή κάτι. Κάτσε λίγο, άπα ξανανοίξω τώρα, ξαναλάζει. Δεν ήταν ανάποδα η τάξη, παιδιά. Δεν είμαι ο πιο παρατηρητικός άνθρωπος στον κόσμο, αλλά αυτό θα το είχα καταλάβει, θα το είχα σχολιάσει. Δεν μπορεί, τι είναι αυτό. Φως. Κανονικά αυτό ήταν πάνω, αυτά ήταν κάτω. Τέλος πάντων. Ανοίγουμε πόρτες τώρα, δεν βαριέσαι. Πάμε να δούμε. Αυτή η τάξη είναι κανονική. Ξέρεις τι, έχει και ρολόι εδώ πέρα. Α, έχει αίματα. Είχε γίνει κάποιος φόνος. Η καρέκλα. Αυτά τα πράγματα γιατί τα παίρνουμε. Είναι χρήσιμο να πάρω τώρα, ας πούμε, εγώ την καρέκλα. Ορίστε. Έστω ότι η δασκάλα καθόταν εδώ. Έστω ότι η δασκάλα δεν καθόταν πάνω στην καρέκλα. Απλά καθόταν όρθια. Τι ώρα είναι. Είναι 12. Ώρα για διάλειμμα. Άνοιξε η άλλη πόρτα. Πάτησα Y εδώ, άνοιξε η άλλη πόρτα. Τι συμβαίνει. Κάποιος περπατάει στο ταβάνι. Με τα χέρια έτσι. Άρχεται προς τα εδώ. Καλώς τον υποθέτω. Θα μας ανοίξει την πόρτα. Μας την άνοιξε. Μας κοπάνισε την πόρτα. Δεν ξέρω αν με έκλεισε μέσα. Αυτό συμβαίνει. Να φύγω από εδώ. Είναι αυτά τα χώρο που δεν καταλαβαίνω αν θέλουν να με τρομάξουν, αν θέλουν να μου δείξουν να πάω από εκεί. Τέλος πάντων. Α, έχει μια πόρτα και εδώ πίσω. Θα ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν κάθε πόρτα που ανοίγω είναι μοναδική, ας πούμε. Αυτό εδώ πέρα έχει πολλές πόρτες. Α, δεν είναι πόρτες. Είναι απλά έτσι ντεκορ. Πού βρέθηκα, εδώ μέσα στο σχολείο. Γιατί έχουνε. Τι συμβαίνει με αυτό το μέρος. Για κάποιο λόγο αυτό ήταν το σχολείο μας. Εδώ πέρα έχει ένα τρομακτικό δέντρο. Έχει μια μπανιέρα στο σχολείο. Τι την κάναν την μπανιέρα. Αυτή που ήταν ανοιχτή. Μας καλωσορίζει μέσα. Έχει και άλλη πόρτα. Έχει καταντήσει ιδέα αυτό που ανοίγω πόρτες. Τώρα με έχει πιάσει η περιέργεια να δω. Απ' την άλλη ας πούμε τι είχε. Τώρα τι το παιχνίδι. Κράσαρε. Κράσαρε το παιχνίδι. Συγγνώμη, ξανάβαλα το παιχνίδι. Πάτησα continue τώρα που είμαι. Τι είναι αυτό εδώ. Παιχνίδι. Έπρεπε να κρασάρε το παιχνίδι. Κάτσε λίγο. Μπορώ να φύγω από εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αν έπρεπε να κρασάρει και κράσαρε όντως. Οκ, το δέχομαι. Αλλά τώρα έχω βρεθεί κάπου όπου να είναι. Κράσαρε το παιχνίδι. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Α, να μην πιστεύω, λέει, ότι ακούω και βλέπω. Εντάξει, δεν είναι αίματα αυτά. Δεν τζυρίζουν άνθρωποι. Όχι παιχνίδι. Κάτι έβγαλε εδώ στη γωνία. Τώρα είμαι πάλι. Αυτό γιατί είναι στον. Αυτό το ξεχάσαμε στον αέρα. Α, έπιασε αυτό, φύγανε τα άλλα. Καλά, κάτσε κάτω εσύ. Έλα εδώ εσύ. Μπορείτε λίγο να τα μαζέψω, να τα βάλω όλα κάτω. Κάτσε κι εσύ εδώ ήσυχο. Κάτσε κι εσύ κάτω. Έχεις μείνει εσύ. Κάτσε κι εσύ, εσύ κάτω. Όλα στην εντέλεια. Τίποτα υπερφυσικό σε αυτό το δωμάτιο. Πάμε παρακάτω. Αν ξανακρασάρει, μπω και με βγάλει πουθενά αλλού, θα είναι τρελό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και τώρα δεν ξέρω αυτό το κρασάρισμα τι ήτανε. Έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε. Ανοίγουμε αυτή την πόρτα. Κάθε πόρτα και ένα μυστήριο.
Τι είναι αυτό. Αυτός μπορεί να είναι και γνωστός πίνακας, αλλά δεν μου λέει εμένα κάτι. Announcements. Πες μου πράγματα. Tab. Τα έγραψα κατευθείαν. Α, ναι, εδώ είναι το μυαλό μας. Εδώ είναι το καθιστικό του μυαλού μας. Εδώ είναι το μυαλό μας. Τα έχουμε και σε αλφαβητική σειρά. Μπράβο μας. Έχουμε το βιβλίο εδώ πέρα που λέει πράγματα. Καταρχήν, γιατί το μυαλό μας έχει τόσες σελίδες άδειες. Κουρκούτι. Τίποτα. Ακατοίκητο. Κάτι να έχουμε γράψει. Church. Big dark church. Δεν είναι. Όχι. Το announcement θέλω να δω. Στο μυαλό μας έχουμε και tutorial. This mysterious creature is telling me that my name is Josh Blake. I think I have to trust this. Being at least for now. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το μυαλό μας, δεν μας βοηθάει. Τι λέει εδώ. Α, να το. Μπορεί να το διαβάσουμε κατευθείαν. Πέθανε ο πατέρας ο Φρεδερίκος σε ένα τραγικό ατύχημα. Δυστύχημα μάλλον. Α, έχουμε κάνει cancel όλα τα events. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει ο πατέρας ο Φρεδερίκος. Που, τι, α, εδώ έχουμε και τέτοιο που δεν μπορώ να μπω μέσα. Άρα εδώ είναι η εκκλησία. Έτσι. Good. That is very good. Very good. Εσύ τι είσαι. Should I do something here? It is likely πρέπει να κάνουμε κάτι. That can be restored. Γιατί μιλάει έτσι. Look around. Look around. Έχει αυτή. Τι προσφορά είναι αυτή που του έχουν βάλει του τέρατος. Everything you need can be found in the memory. In the memory itself. Εντάξει. Είναι κάτι Νορβηγός είναι το τέρας. I recognize. Πού την ξέρεις, έχει ένα σεντόνι πάνω της. Μόνο από τη σιλουέτα. Ωραία, πρέπει να βρούμε ρουν. Ναι, τι είναι αυτό. Αυτό είναι κασέτα. Τι. Αυτό πώς προέκυψε να βάλω κωδικό. Ναι, δεν το θυμάσαι. Πολύ καλό πάντως το πνεύμα. Μας λέει τα δικά του. Ευχαριστούμε που μας τα λες. Αυτό είναι κλειδωμένο. Δεν ανοίγει καν. Εσύ τι κάνεις. Α, δεν μπορώ να το κάνω αυτό τώρα. Άσε με. Έχω άλλες έννοιες στο κεφάλι. Εν τω μεταξύ είναι λίγο σκελετωμένη νομίζω. Λοιπόν, κάπου εδώ λέει είναι ο κωδικός. Εν τω μεταξύ ο τύπος δεν τρέχει και πηγαίνει και αργά και μου τις. Τι είναι αυτά τα ψιψί. Κάπου ακούγονται ψιψί. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είμαστε μια εκκλησία. Κάπου εδώ λέει είναι ο κωδικός. Πού είναι ο κωδικός. Α, φακός. Δεν βοηθάει. Announcements. Η μητέρα είναι αυτή. Όχι. Α, είναι weddings. Όχι. Η Dominica Wilcox. Αλλά Dominica Blake έλεγε πριν. Οπότε δεν ήτανε. Η μάνα του ήταν η γυναίκα. Δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί, παιδιά, με το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, όλα αυτά γίνανε cancel επειδή πέθανε ο πατέρας ο Φρεδερίκος. Δηλαδή τώρα, τι να πω. Moonlight Greatsword. Έχει σκουριάσει. Δεν το λες και Greatsword. Τέλος πάντων. Πού είναι ο κωδικό. Η τηλεόραση γιατί είναι εκεί, ρε παιδιά. Και πρέπει να βρούμε και τον κωδικό τώρα εμείς. Καλά. Μας είπε το πνεύμα, λέει όλα εδώ τριγύρω θα είναι. Ναι ρε πνεύμα μου, πού είναι όμως. Ακούω εδώ να ψιθυρίζουν. Ποιος ψιθυρίζει. Μπορείς να μου ψιθυρίζεις τον κωδικό. Ωραία, από εδώ δεν έχω πάει. Έχουμε εδώ κανένα κωδικό. Αυτό τι είναι. Δεν ξέρω. Αυτή είναι γνωστή πίνακες, άγνωστη. Δεν έχω ιδέα, είναι του παιχνιδιού. Δεν νομίζω να είναι του παιχνιδιού. Απλά τα έχουν πάρει άτιμα και τα έχουν βάλει. Όχι, γύρισα πίσω. Ωραία, αυτό ανοίγει. Ανοίγει, πού βρέθηκα. Πού πήγε η εκκλησία, παιχνίδι, είχαμε σκοπό να. Είχαμε σκοπό να βρούμε ένα κωδικό που πήγε η εκκλησία. Σου λέει το παιχνίδι, ξέρεις τι. Α, εδώ έχει μία ανάμνηση. Βρες τον κωδικό και πράγματα. Ανοίγω μια πόρτα. Βρίσκομαι κάπου που έχω βρεθεί. Την ξανανοίγω. Βρίσκομαι εδώ πέρα που δεν έχω βρεθεί. Έχει μία ίντριγκα το παιχνίδι. Είναι λίγο ενδιαφέρον αυτό γιατί τα δωμάτια που ανοίγεις πρέπει να είναι. Πάλι κρασάρι. Αυτό δεν έχει καθόλου ίντριγκα παιχνίδι. Ξανανοίγω το παιχνίδι. Για λίγο ακόμα, ναι. Αυτό ήταν έτσι και πριν. Δεν νομίζω ότι είχε τόσο αίμα. Επίτηδες κρασάρει το παιχνίδι και γίνεται κάθε φορά περισσότερο creepy το σκηνικό. Δεν ξέρω. Δηλαδή, έχουν προγραμματίσει το παιχνίδι να κρασάρει, ας πούμε. Αυτό εδώ πέρα πάντως δεν ήταν έτσι. Πάμε παρακάτω. Αυτό. Όχι, αυτό ήταν έτσι ακριβώς. Και ανοίγω αυτή την πόρτα και μετά έχουμε εκκλησία, ας πούμε. Είναι έτσι όπως τα σκέφτομαι. Όχι. Αυτό δεν ήταν έτσι. Τι συμβαίνει με αυτό το παιχνίδι. Δεν έχω γνώμη αν είναι καλό ή κακό, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τα. Οκ. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Ωραία, θα πάρω αυτή την καρέκλα μαζί μου, το αποφάσισα. Θα τη χρησιμοποιήσω για να κάθομαι. Τι ήταν αυτό. Απ' κάτω πάτσε. Και τώρα ξαναμπήκα στο σχολείο. Έχει κρασάρει το παιχνίδι δύο φορές και με έχει μπερδέψει. Πρέπει να κρασάρει. Δεν πρέπει. Αλλά όταν κρασάρει και ανοίγω μετά την πόρτα, βρίσκομαι κάπου αλλού. Τι συμβαίνει. Αυτά ας πούμε ανοίγουν όλα. Όχι, δεν ανοίγουν. Εκεί πέρα τρεμοπαίζει ένα φως. Έχει και μια περίεργη μουσική το παιχνίδι.
Αυτό δεν ανοίγει. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε κάτι σκοτεινό. Πάμε μέσα. Μια αποθήκη. Τι είναι αυτό? Αποθήκη, ας πούμε, δεν έχω ξαναδεί. Τώρα θα κρασάρει και θα είμαστε, ξέρω εγώ, κάπου σε ένα δάσος. Όχι, είμαστε πάλι στην εκκλησία. Η εκκλησία είναι? Ναι, η εκκλησία είναι. Βρεθήκαμε κάπως πάλι στην εκκλησία. Πώς? Δεν έχω ιδέα. Τα ίδια μας λέει εδώ πέρα. Δεν ξέρω, με έχει μπερδέψει το παιχνίδι. Αυτό που όταν κρασάρει μετά σε βγάζει όπου να είναι, είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, κάτσε τώρα. Ανοίγω αυτή την πόρτα, ναι. Θέλω, ρε παιδί μου, να την. Δεν ανοίγει. Ανοίγει. Πού με έβγαλες πάλι, ρε παιχνίδι? Πού να πάω? Εδώ κάτω. Αν ξανανοίξω αυτή την πόρτα, θα με βγάλεις πίσω στην εκκλησία ή αλλού? Όχι. Με βγάζεις εδώ πέρα. Δεν έχω καταλάβει. Inner Voices λέγεται. Ήρθε ένα πράγμα, μας είπε, ξέρεις τι, έχεις πεθάνει. Κακά μαντάτα μου, Γιάννη μου, έχεις πεθάνει. Το λένε και Τζον κιόλας στο παιχνίδι. Μπορώ να σε σώσω, αρκεί να συνεργαστούμε. Μου είπε να βρω ένα κωδικό. Ανοίγω εγώ μια πόρτα, βρίσκομαι όπου να είναι. Δεν ξέρω τι να πω για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, το Inner Voices κοστίζει 10 ευρώ, ωραία. Έχει και free demo, θα έχω από κάτω link στο description, τέλος πάντων, κλασικά. Όποιος θέλει πηγαίνει το τσεκάρι. Λέει ότι έχει 5 διαφορετικά endings και έχει roguelike στοιχεία. Τα roguelike στοιχεία νομίζω τα είδαμε, κάθε φορά που ανοίγεις πόρτα γίνεται κάτι διαφορετικό. Τώρα εδώ μέσα, ας πούμε, τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Ψυχιατρική κλινική, άλλη κλινική, κάτι με νοσοκομείο. Ενώ είμαστε στο σχολείο πριν και πιο πριν σε εκκλησία. Αν πάω και ξανοίξω τώρα εγώ αυτή την πόρτα, ας πούμε, πού θα βρεθούμε? Στην εκκλησία πάλι πίσω. Ενώ δεν ήταν αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Είναι ωραίο που έχει πολλαπλά endings. Δεν μπορώ να έχω άποψη για το πόσο καλό είναι, η αλήθεια, ακόμα. Πάντως μοιάζει καλό για την τιμή του. Έχει αρκετό ενδιαφέρον, δηλαδή τα πρώτα 25 λεπτά με έχουν κρατήσει. Θέλω να δω τι γίνεται. Anyway, αυτό είναι το βίντεο για το Inner Voice. Αν μας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like, subscribe για να μην χάνετε τα επόμενα. Πατήστε την καμπάνα αν θέλετε να παίρνετε ειδοποίηση για αυτό το κανάλι. Επίσης, εδώ πέρα θα εμφανιστούν άλλα βίντεο που, άμα θέλετε, κλικάρετε και πηγαίνετε και τα βλέπετε. Αυτά θα τα δούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Adiós.